Καλή σας μέρα. Είστε ικανοποιημένοι από την συμμετοχή και την εξέλιξη της χθεσινής κινητοποίησης? Νομίζω ότι ήταν μια ξεχωριστή μέρα η χθεσινή, κυρία Λιβαδάρη, για τους εργαζόμενους και για το λαό της χώρας, τόσο για τη συμμετοχή στην απεργία, σε αυτή καθ' αυτή την απεργία, όσο και για την τεράστια, για τη συγκλονιστική θα μπορούσε να πει κανείς, συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός έστειλαν ένα μήνυμα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δεν σκοπεύουν ούτε να πεινάσουν αυτό το χειμώνα, ούτε να κρυώσουν, ούτε να γίνουν τα θύματα μιας πολιτικής η οποία τσακίζει τις ζωές τους και τα δικαιώματά τους. Και το έκαναν αυτό παραμερίζοντας όλες εκείνες τις φωνές που τους λένε να περιμένουν το πότε θα γίνουν οι εκλογές και τότε να μιλήσουν. Αλίμονο. Οι εργαζόμενοι όφυλαν και το έκαναν και πρέπει να το κάνουν και πρέπει να συνεχίσουν, κύριε να το Δελή, κάνουν μήνυμα, κάθε μέρα να διεκδικούν και να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Μήνυμα έστειλαν, όπως λέτε, αποτέλεσμα προσδοκάτε ότι θα έχει αυτό το μήνυμα? Το αποτέλεσμα, κύριε Καλέτσιο, πιθανά να μην είναι άμεσο και αυτό το γνωρίζουμε. Μακάρι οι αγώνες των εργαζομένων να είχαν πάντα άμεσα αποτελέσματα. Ορισμένες φορές έχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχονται να βροντοφωνάξουν με τέτοιου είδους κινητοποίηση σαν τη χθεσινή, ότι είναι εδώ, ότι είναι ο σημαντικότερος συντελεστής της πολιτικής ζωής, ότι δεν σκοπεύουν να μείνουν θεατές και, εν πάση περιπτώσει, οι κυβερνώντες και όσοι τέλος πάντων φιλοδοξούν να αναλάβουν το τιμόνι της κυβέρνησης οφείλουν να πάρουν υπόψη τους όλες τις διεκδικήσεις και όλα αυτά που ζήτησαν χτες οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, νομίζω είναι γνωστά ότι θα πρέπει επιτέλους ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι θα πρέπει να μπει στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ένα πλαφόν, θα πρέπει να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι. Ο ΦΠΑ ή να μειωθεί? Όχι, εμείς λέμε και τα σωματεία, τα συνδικάτα χτες ζήτησαν να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, το ψωμί, στο γάλα. Είναι ένα μικρό μέτρο ανακούφισης, κύριε Καλέτσιο, αυτό, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βλέπετε ότι οι προτάσεις των εργαζομένων, τις οποίες στηρίζει βεβαίως και το κόμμα στο ΚΚΕ, έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική που εφαρμόζεται, γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα, οι προτάσεις όλων των υπόλοιπων κινούνται εντός του πλαισίου αυτής της πολιτικής. Και βεβαίως θα γίνει να υπάρξει και μια αύξηση μισθών, κυρία Λιβαδάρη, να μην το ξεχνάμε. Δεν μπορεί δηλαδή και συντάξεων, δεν μπορεί οι συντάξεις να αυξάνονται. Επίκειται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, κύριε Δελή. Επίκειται η νέα αύξηση, λέω, του κατώτατου μισθού. Θα σας απαντούσα με το ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Γιατί περί αυτού πρόκειται, τότε αναμένεται. Αλλά σε κάθε δεν είναι πολύ μακριά ο Μάιος, θα μου πείτε πώς βγάζουμε το χειμώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση θα σας έλεγε ότι είναι η δεύτερη αύξηση κατώτατου μισθού στην οποία προχωρά και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς μιλάμε με βάση τα σημερινά δεδομένα και τα σημερινά δεδομένα λένε, κυρία Λιβαδάρη, κύριε Καλέτσιο, ότι ο βασικός μισθός, ο κατώτερος μισθός των εργαζομένων, είναι πίσω, είναι πιο κάτω ακόμα και από αυτό που ήταν πριν 13 χρόνια, το 2009. Αυτό είναι πραγματικότητα. Με έναν πληθωρισμό, βεβαίως, με έναν πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει κυριολεκτικά από το 10 στο 12%, οι συντάξεις θα αυξηθούν έως 6-7%, άρα πάλι θα χάσουν και οι συνταξιούχοι, τους βάζουμε και αυτούς, γιατί και αυτοί υπήρξαν εργαζόμενοι πριν γίνουν συνταξιούχοι. Συνεπώς, η χτεσινή μέρα, η μέρα της απεργίας, ήταν πραγματικά μια καλή μέρα για τους εργαζόμενους και για το λαό της χώρας. Νομίζω ότι μετά από αυτό δικαιούνται να χαμογελούν και πρέπει βεβαίως να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο. Κύριε Δελή, λέτε ήταν μια καλή μέρα. Όντως υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα δεν βλέπουμε να διαμορφώνεται εικόνα ενός κοινωνικού κινήματος σαν αυτό που βλέπουμε σε άλλες χώρες της Ευρώπης με αιτία την ιστορική αυτή κρίση της ακρίβειας και τον εκρηκτικό πληθωρισμό. Τι συμβαίνει? Είναι κουρασμένη η κοινωνία μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις ή δεν καταφέρνουν τα πολιτικά κόμματα να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα κινητοποιήσουν τον κόσμο? Θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω μαζί σας
στην ανάλυση που κάνετε σε σχέση με την, με τη στάθμη, αν θέλετε, με το επίπεδο δράσης του εργατικού λαϊκού κινήματος στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι έχει κρατήσει στη χώρα μας το εργατικό λαϊκό κίνημα ψηλά τη σημαία του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια και είναι εδώ καθοριστική η συμβολή των κομμουνιστών, του ΚΚΕ, του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Βεβαίως χαιρόμαστε, ικανοποιούμαστε πραγματικά με όλη μας την καρδιά με τις εργατικές κινητοποιήσεις που συμβαίνουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως τη Γερμανία, στις μεταφορές, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Είναι δείγμα σε χώρες όπου πριν μερικά χρόνια δεν κουνιότανε κυριολεκτικά φύλλο. Είναι δείγμα ότι η επίθεση του κεφαλαίου, η επίθεση της αντιλαϊκής πολιτικής, έτσι όπως εκφράζεται από όλες τις κυβερνήσεις, τις δεξιές, τις σοσιαλδημοκρατικές, τις κεντροαριστερές και ούτω καθεξής, είναι πολύ σκληρή, είναι πολύ έντονη και αυτό προκαλεί ακριβώς, είναι αυτό που προκαλεί τις αντιδράσεις των εργαζομένων σε όλες τις χώρες. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Χτες εκτός από την Ελλάδα υπήρχε και απεργία, παλαϊκή απεργία και στο Βέλγιο, πανβελγική απεργία δηλαδή. Και αυτό είναι ένα παρήγορο σημάδι ότι οι λαοί, οι ευρωπαϊκοί λαοί στις χώρες τους αρχίζουν πια και διεκδικούν και αντιπαλεύουν μια πολιτική η οποία πραγματικά υπονομεύει τις ίδιες τις ζωές και το μέλλον των παιδιών. Κύριε Δελή, θα δούμε ποτέ στην Ελλάδα πανεργατική απεργία η οποία να είναι ενιαία και να μην υπάρχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις όπως γίνεται συνήθως? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Πέρα από το ότι ήταν μια απεργία... Γιατί στο Βέλγιο υπάρχει μια ενιαία πανεργατική απεργία, μια ενιαία συγκέντρωση των συνδικάτων. Στην Ελλάδα, παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό το ρωτώ. Και εδώ η μέρα της απεργίας ήταν ενιαία. Την ίδια μέρα απήργησαν όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ειδικά αυτή η απεργία η χθεσινή της 9ης του Νοέμβρη ήταν μια απεργία η οποία πραγματικά ήρθε από τα κάτω, ήρθε από τη δράση και τη δραστηριότητα και τον αγώνα των πρωτοβάθμιων σωματείων σε ένα σωρό χώρους, σε χώρους εξαιρετικά δύσκολους, στον ιδιωτικό αλλά και στον ιδιαίτερα, αλλά και στον δημόσιο τομέα. Μια απεργία η οποία πραγματικά δουλεύτηκε, καλλιεργήθηκε, φούντωσε από τα κάτω και σε μια τέτοια απεργία φυσικά, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω και αυτό το ρήμα, σύρθηκε και η ΓΕΣΕΕ, ο επίσημος φορέας των εργαζομένων, ο οποίος δυστυχώς στη χώρα μας, κύριε Καλέτσιο, προπολού έχει σταματήσει να εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Νομίζουμε ότι έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα φερέφωνο της εργοδοσίας. Κύριε Δελή, δεν χαιρόμαστε καθόλου αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βανίδης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ.